Πειράτε και τους τύπους των τύπων, μόλον που άλλα λένε, άλλα κρύβουν, έχουν τη φιλία τους και την ανάγκη τους. Εγώ είμαι απλός ιδιώτης και κυπουργός και γράφω αυτά χωρίς πάθος. Και εσείς, όσοι θα μείνετε εδώ, να είστε προσεκτικοί κριτέ, να κρίνετε την αλήθεια και το ψέμα. Όσοι έχουν την τύχη μας σήμερον στα χέρια τους, όσοι μας κυβερνούν, το έχουν σε δόξα, το έχουν σε τιμή, το έχουν σε ικανότητα να τους υπήσω ότι έκλεψαν, ότι πρόδωσαν. Αυτά δεν τα λέγω μόνον εγώ, τα λέγει ούλο το κοινόν. Κι όσα σημειώνω, τα σημειώνω γιατί δεν υποφέρνω να βλέπω το άδικον να πνίγει το δίκιο. Αν για εκείνο έκαμα τα γράμματα τώρα στα γεράματα και κάνω αυτό το γράψιμο το απελέκει. Ότι όντας παιδί δεν είχα τον τρόπο να σπουδάσω. Ήμουν φτωχός. Έκανα τον υπηρέτη και τιμάρευα άλογα και πλήθος άλλες δουλειές. Να ζήσω σε την κοινωνία. Γράφουν άνθρωποι πολλοί. Γράφουν διαβασμένοι. Ντόπιοι και ξένοι. Δια την Ελλάδα. Ένα πράγμα με παρακίνησε και εμένα να γράψω. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί. Και πλούσιοι και φτωχοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Κι όσοι αγωνιστήκαμε αναλόγως ο καθής έχουμε να ζήσουμε εδώ. Να τη φυλάμε λοιπόν και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύναμος. Ξέρετε πότε μπορεί να λέγει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί και φτιάσει ή χαλάσει μόνος του, να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάχνουν, τότε να λένε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Να διδάξουμε να μάθουμε γνώση αν θέλουμε να ζήσουμε όλοι μαζί.